Μια φορά και ένα καιρό, σε μια εποχή που μοιάζει με παραμύθι και λέγεται προϊστορία, ζούσαν τεράστια αλλά και μικρά τρομακτικά πλάσματα που λέγονταν δεινόσαυροι. Το καθένα είχε και το δικό του όνομα. Βελοσιράπτορας. Βροντόσαυρος. Τυρανόσαυρος. Σπινόσαυρος. Τρικεράτοπας. Βραχιόσαυρος. Γιγαντόσαυρος. Αλόσαυρος. Πτεροδάκτυλος. Δηλοφόσαυρος. Πολύ δύσκολα ονόματα, ας τα πούμε μια φορά στα γρήγορα. Βελοσιράπτορας, βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, σπινόσαυρος, τρικεράτοπας, βραχιόσαυρος, γιγαντόσαυρος, αλόσαυρος. Καλύτερα να δούμε έναν έναν τους δεινόσαυρους για να τους μάθουμε σωστά. Κοιτάξτε, περνάει ένας βελοσιράπτορας, μπορεί να είναι μικρός αλλά αρκετά επικίνδυνος. Ο βροντόσαυρος είναι ένας μεγάλος φυτοφάγος δεινόσαυρος με πολύ μακρύ λαιμό. Προσέξτε, έρχεται ο τυρανόσαυρος Ρεξ με τα δυνατά, κοφτερά του δόντια. Δείτε, ένας τεράστιος σπινόσαυρος, είναι τρομακτικός και επικίνδυνος. Πλησιάζει ο τρικεράτοπας, δείτε αυτά τα δύο μεγάλα κέρατα στο κεφάλι του και ένα ακόμα πάνω στη μύτη του. Ένας τεράστιος δεινόσαυρος που τρώει φυτά, ο βραχιόσαυρος. Ο γιγαντόσαυρος είναι ένας άγριος κυνηγός και ονομάζεται έτσι γιατί είναι πελώριος και επιβλητικός. Άγριος και έτοιμος για επίθεση, πλησιάζει ο αλόσαυρος. Κοιτάξτε αυτό το μεγάλο πλάσμα που πετάει στον ουρανό, έχει τεράστια φτερά και ονομάζεται πτεροδάκτυλος. Αυτό το τρομακτικό προϊστορικό ζώο ονομάζεται δηλοφόσαυρος. Πλησιάζει ένας τεράστιος στεγόσαυρος, δείτε τι έχει στην πλάτη του. Ο αγγυλόσαυρος τρέφεται με φυτά, όμως δεν θα ήθελε κανείς να τα βάλει μαζί του, γιατί η πλάτη του είναι σαν πανοπλία. Τελευταίος έρχεται ο απατόσαυρος, ένας άκακος δεινόσαυρος που τρέφεται με φυτά, όμως εξίσου ένας δυνατός αντίπαλος για τους υπόλοιπους.
Μέσα από αυτό το βίντεο, μάθαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για αυτούς τους προϊστορικούς γίγαντες που ζούσαν στον αρχαίο κόσμο της Γης. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.